Θα συνεχίσουμε με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, βέβαια. Αφορά τον αιμακτοκρίτη, τον εθελοντικό οργανισμό. Είναι ο Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης. Θα σου μιλήσουμε με την κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, η οποία είναι πρόεδρος, καθώς ο αιματοκρίτης θυμήθηκε από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Την καλησπέρα μας, κυρία Γεριανάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και στους συνεργάτες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι μια σημαντική στιγμή, μια όμορφη ανταμοιβή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η δράση σας, ο εθελοντισμός, η προσπάθειά σας όλα αυτά τα χρόνια ανταμείβονται και αναγνωρίζονται. Έτσι αισθανόμαστε και εμείς. Ήταν πραγματικά μια συγκινητική στιγμή. Πρόκειται για ένα πανελλήνιο διαγωνισμό, ονομάζεται Νησίδης Ποιότητας για το 2021, που διοργανώνονταν αδιετία από την κίνηση πολιτών για μια ανοιχτή κοινωνία. Και ήταν μια ιδιαίτερη τιμή να βρεθούμε ανάμεσα σε σημαντικούς συλλόγους, εθελοντικούς φορείς και να τιμηθούμε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Σας δίνει όθηση για το επόμενο διάστημα, για το μέλλον? Προγραμματίστε κάποιες δράσεις? Είμαι σίγουρος δηλαδή, γιατί οι εθελοντικές αιμοδοσίες συνεχίζονται και σε εβδομαδία βάση, σωστά? Αφισβήτητα μας δίνει όθηση, ειδικά αυτή την περίοδο, τόσο λόγω της πανδημίας, όσο λόγω της περίοδου των Χριστουγέννων. Η πτώση σε προσφορά αίματος είναι αναμενόμενη. Προσπαθώντας λοιπόν να ανακόψουμε αυτή την τάση, εντατικοποιήσαμε το πρόγραμμα και μάλιστα αυτό το Σάββατο κάνουμε μια τριπλή αιμοδοσία, Λότζια και Πλατεία Ελευθερίας το πρωί, και συνεχίζουμε μέχρι 7.30 το βράδυ στη Λότζια, ακριβώς για να βοηθήσουμε τα νοσοκομεία μας, αλλά και να γιορτάσουμε αυτή τη διάκριση και να τη μοιραστούμε με τους εθελοντές αιμοδότες. Μία εθελοντική αιμοδοσία με επίκεντρο τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Καλούμε όλα τα παιδιά, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να δώσουν αίμα, αλλά μπορούν να έρθουν να πάρουν παραμύθια, να πάρουν έντυπο υλικό, να δούνε τους γονείς και τους μεγαλύτερους να αιμοδοτούν και να προσφέρουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο όμορφο παράδειγμα. Φαίνεται ότι όλα τα παιδιά που οι γονείς τους αιμοδοτούν, μόλις ενηλικιώνονται, θεωρούν κάτι αυτονόητο και αιμοδοτούν και τα ίδια. Είναι λοιπόν μια χριστουγεννιάτικη αιμοδοσία, μια γιορτή για όλους και ειδικά για τους μικρούς μας φίλους. Μάλιστα. Να απευθύνουμε και μία πρόσκληση στους τηλεθεατές μας να βοηθήσουν στις προσπάθειές σας. Έρχονται και Χριστούγεννα, έρχονται και Άγιες Μέρες και γιορτές. Νομίζω δεν υπάρχει πιο όμορφο δώρο, ειδικά αυτήν την χριστουγεννιάτικη περίοδο, από το να δώσουμε ένα κομμάτι από τον εαυτό μας, να δώσουμε λίγο αίμα. Είναι κάτι που διαρκεί πολύ λίγα λεπτά, είναι ανώδυνο, είναι ακίνδυνο. Ωστόσο μας γεμίζει τόσο μεγάλη ικανοποίηση και χαρά, που πραγματικά τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό. Γι' αυτό θα καλέσουμε άλλη μια φορά αιμοδότες, αιμοδότριες, και να μοιραστούμε μαζί ακριβώς αυτή την προσφορά της ζωής. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι, κυρία Γεριανάκη. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.